Καλημέρα σας, κύριε Παγώνη. Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Και εμείς ησυχάσατε κι εσείς. Ησυχάσαμε όμως. Με το κορονοϊό όχι, αλλά το έχουμε πει ότι εδώ θα είναι, θα παλεύουμε, θα γίνουν εμβολιασμοί, έχουμε πλέον τα πρωτόκολλα και τα φάρμακα και θα προχωρήσουμε. Τώρα, ότι είχαμε τα κρούσματα ανεβασμένα και υπάρχει αυτός ο πανικός, δεν χρειάζεται και ιδιαίτερα, λογικό ήταν. Βγάλαμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, συνέπεσαν και οι γιορτές, απόκριση, τυκνοπέμπτη, καθαρά Δευτέρα, ο κόσμος συνοστίστηκε, υπήρχε συνοστισμός. Χωρίς μάσκες υπάρχει αύξηση. Βέβαια, συγκριτικά με τα νούμερα που έχουμε, πρέπει να πούμε που φτάσαμε μέχρι 22-23.000, 24.000, θα έπρεπε να είχαμε πάρα πολλούς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσηλευόμενους κλπ. Συγκριτικά με στοιχεία ίδια άλλους μήνες. Δεν τα έχουμε γιατί ο όμικρον 2 που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί, η υποπαραλλαγή της όμικρον, συνήθως τα νοσηλεύονται στο σπίτι τους οι άνθρωποι. Παίρνουν τις οδηγίες, πάνε σπίτι τους, ειδικά όταν είναι εμβολιασμένοι. Περνάνε δηλαδή πιο απλά. Όταν είχαμε τη Δέλτα, θυμόσαστε τι γινόταν. Ναι, μπαίναν όλοι στο νοσοκομείο. Ναι. Η όμικρον 2 είναι διαφορετική. Πιστεύω σταδιακά ότι θα αρχίσουν να μειώνονται τα κρούσματα. Χρειάζεται και προσοχή και από εμάς. Και βέβαια η συνέχιση των εμβολιασμών, όσοι δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση και όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και καθόλου, με το καινούργιο εμβόλιο το πρωτεϊνικό, που το γνωρίζουν όλοι, το έχουμε χρησιμοποιήσει, το γνωρίζουμε και από το εμβόλιο της γρήπης, από το εμβόλιο της πολυμιελίτιδας. Είναι το πρωτεϊνικό εμβόλιο το γνωστό. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό που πιστεύουν όλοι ότι το mRNA θα μπει στον οργανισμό τους και θα τους καταστρέψει. Κυρία Παγώνη, ναι, να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτό η έξαρση κρουσμάτων που υπάρχει αυτή τη στιγμή από ενημέρωση που έχουμε από Κίνα, πριν από λίγο μας ενημέρωσε ένας ακροατής ότι στην Αυστραλία χθες είχαν 52.000 κρούσματα. Ανησυχεί την... Έχουν βγάλει όλοι μάσκες, να ξέρετε, στους εξωτερικούς χώρους. Γι' αυτό γίνεται. Όταν αυτό, βγάζεις μάσκα, mm-hmm. θα υπάρχει μια έξαρση. Δεν είναι δυνατόν, θα υπάρχει μια έξαρση. Κόσμος κυκλοφορεί. Λογικό είναι. Βγάζεις τη μάσκα, κάποιος είναι ασυμπτωματικός. Μα θα μεταδώσει όταν είσαι με κόσμο σε εξωτερικό χώρο. Δεν είναι το ίδιο όταν φοράμε τις μάσκες και βγαίνουμε έξω. Κάνει μια διαφορά. Ναι. Κυρία Παγώνη, λέγεται από κάποιους ότι σύντομα θα δούμε να βγάζουμε τις μάσκες και σε εσωτερικούς χώρους, καθώς κάποιοι λένε ότι έχουμε μπει σε φάση που θέλουμε όσοι είναι να κολλήσουν αυτή την εκδοχή του ιού, η οποία φαίνεται να είναι λιγότερο νοσογόνος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ότι είναι λιγότερη η ιστορία με την όμικρον και τις υποπαραλλαγές της όμικρον και ότι δεν έχουμε τους ασθενείς τους βαριά, γιατί η όμικρον και η ΕΑΝΕ και οι δύο φορά ανώτερο να προσθυκώ. Δεν φορά κατώτερο. Μάλιστα. Επομένως, δεν έχει τις επιπλοκές πνευμονίας και τέτοια. Επομένως, νοσούν στο σπίτι τους, κάθονται 7-8 μέρες, γυρίζουν στη δουλειά τους. Γυρίζουν εκεί που πρέπει να πάνε. Όταν είχαμε τη Δέλτα, υπήρχε τέτοιο πράγμα. Περισσότεροι που δεν ήταν και εμβολιασμένοι, μέχρι μονάδες στάναν κατευθείαν. Ναι. Αυτό τώρα που πρέπει να προσέξουμε είναι και στους εξωτερικούς χώρους, στις αναστροφές μας. Εάν δούμε ότι είμαστε με πολύ κόσμο, βγάζουμε τη μάσκα και τη φοράμε. Τι σημαίνει, επειδή είπαμε στη τηλεόραση ότι βγάζουμε τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, δεν τη βάζουμε πουθενά. Μετά από 2 χρόνια εμπειρίας, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα σε αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά για τις μάσκες να βγουν από τους εσωτερικούς χώρους, θα είναι τραγικό λάθος. Θα είναι αυτή τη στιγμή τραγικό λάθος. Γιατί ήδη τα κρούσματα είναι ψηλά. Ήδη οι θάνατοι είναι διψήφοι. Οι δείχτες σκληροί δεν έχουν πέσει, πέφτουν με αργούς ρυθμούς. Επομένως πρέπει να περιμένουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και βεβαίως σε κάποια φάση θα τις βγάλουμε και στους εσωτερικούς χώρους. Πάσχα πώς θα κάνουμε? Πάσχα κανονικά θα κάνουμε ο καθένας στα χωριά του. Άντε να το δούμε. Άντε να το δούμε. Να ψήσουμε το νοβελέ, δηλαδή να δώσουμε έτσι μια. Θα το ψήσουμε το νοβελέ στα χωριά μας, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Έτσι όπως είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα, φυσικά θα κάνω στο χωριό τους. Βέβαια, και εκεί με προσοχή. Πλέον έχουμε τον ιό εδώ. Αλλά έχουμε και τα φάρμακα, έχουμε και τα εμβόλια. Για σκεφτείτε τις πρώτες μήνες που δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Και είχαμε μια Δέλτα, η οποία δεν άφηνε κανέναν όρθιο.
Έχετε πλέον κι εσείς οι γιατροί την εμπειρία πλέον. Έχετε και την εμπειρία πλέον. Γιατί και εσείς... θέλει και περισσότερη προσοχή. Βέβαια. Και ψυχραιμία τώρα. Αμέσως ανέβηκαν τα κρούσματα. Ένας πανικός από χθες. Τι να σας πω τώρα. Εντάξει, θέλει περισσότερη ηρεμία. Εμείς τα βλέπουμε τα περιστατικά. Έχουν αυξηθεί και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, στις απλές κλίνες. Είναι όμικρον. Όμικρον 2 είναι το τελευταίο τώρα, τον τελευταίο μήνα κλπ. Νομίζω ότι με σοβαρότητα θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και θα προχωρήσουμε. Αυτός ο πανικός τώρα πάλι, τι να σας πω. Κυρία Παγώνη, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σας εδώ για να σας κάνω και μια λίγο πιο προσωπική ερώτηση. Επειδή βλέπω ότι είστε μια γυναίκα πολύ δυναμική, η οποία τον τελευταίο καιρό είναι πολύ μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, θα σκεφτώ σας αν ξέρω. Όχι, δεν είμαι, το σταματήσαμε αυτό, βαρεθήκαμε κι εμείς. Λοιπόν, ξέρω όμως ότι είστε μια πολύ. Αποφεύγουμε όσο γίνεται. Μια πολύ δυναμική γυναίκα, η οποία ξέρω ότι ανοίγει και σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τουλάχιστον από τα γενοφάσκετ. Αυτό δεν το έχω κρύψει ποτέ, για να είμαστε ειλικρινεί. Εννοείται. Σκέφτεστε να πολιτευτείτε με το κοινάλ στις επόμενες εκλογές? Αυτή τη στιγμή είμαι γιατρός. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πανδημία. Και δεν συζητάμε τώρα τι θα γίνει. Να σας πω κάτι, ποτέ δεν συζητάω τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο όταν γίνουν εκλογές ή δεν ξέρω τι. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες ιστορίες. Εγώ ζω το σήμερα. Έτσι με έχει μάθει η εμπειρία μου σαν γιατρός. Γιατί όταν κάνει σχέδιο, ο Θεός γελάει. Πολύ κάναμε σχέδια και ήρθε ο κορονοϊός, μας τα έκανε όλα τούμπα. Οπότε όταν κάνει σχέδιο ο άνθρωπος, ο Θεός γελάει. Ακριβώς αυτό είναι, να το ξέρετε. Εγώ ποτέ έκανα σχέδια, ποτέ δεν υλοποιήθηκαν. Ειλικρινά σας μιλάω. Άρα κάτι συνέβαινε και για απλά πράγματα. Άρα να μην κάνω την εκδρομή. Να μην κάνω την ερώτηση. Είχα αποφασίσει να πάω. Ναι. Δεν ξέρω τελευταία στιγμή τι γινόταν. Γι' αυτό. Η εμπειρία μου λέει ότι ζούμε το σήμερα. Τι θα γίνει, κανένα δεν ξέρει. Άρα να μην κάνω την τελευταία ερώτηση, πότε βλέπετε τελείωμα. Και όλα θα τα βρούμε. Άρα να μην κάνω την ερώτηση, πότε θα βλέπετε έτσι σιγά σιγά να φεύγουμε. Θα είναι εδώ, όπως μας είπατε, ο κορονοϊός για αρκετό καιρό, αλλά σε πιο χάλα. Δεν φεύγει ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός θα είναι εδώ. Και η Επιτροπή θα πρέπει τώρα να αρχίσει να σκέφτεται τι θα γίνει με την τέταρτη δόση στις υπόλοιπες ομάδες. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να σκέφτεται και να το πει εγκαίρως. Οπότε πάμε προς τα εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παγώνη. Να είστε καλά, καλημέρα σας.